το οποίο εν πάση περιπτώσει εκτραχυλίστηκε και το οποίο πήρε τα όπλα. Αυτή η λογική. Και αυτή η λογική. Και αυτή η ανοιχτή προβοκατόρια δράση. Το Καραολί και το Δημητρίου. Δεν θα νομιμοποιηθεί. Ακούμε το σύνορα. Τάχνεις παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν βάζω το Καραολί και το Δημητρίου τα καθάρματα. Γιατί η δράση αυτή για να ολοκληρώσω. Οι Άγγλοι, τον Καραολί και τον Δημητρίου, πώς το θεωρούσαν, κύριε. Το για ποιον δούλεψε η 17 Νοέμβρη, κύριε Ραγκούση, είναι δεδομένα τα πράγματα όπως έχουν γίνει και όλοι μπορούν να βγάλουν εκτιμήσεις και συμπεράσματα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ανάγκη ο κάθε χώρος, και εμείς θεωρούμε ότι ο κάθε χώρος έχει την ευθύνη να τοποθετείται απέναντι σε πολιτικά γεγονότα. Μάλιστα. Τα οποία θέλουν να γίνουν. Κύριε και εδώ Σοφιανέ, είναι το σημαντικό και θα τελειώσω με αυτό. Υπάρχουν τα οποία θέλουν να μετατρέψουν και την ατζέντα του κινήματος όταν λένε να διοργανώσουμε, λέει, συλλαλητήρια ενάντια στην τρομοκρατία για να ζητήσουμε τι, νέους τρομονόμους, για να ζητήσουμε τη νομιμοποίηση του πλέγματος καταστολής, ή για να πούμε το αυτονόητο, ότι δηλαδή το αυτονόητο το έχουμε πει και το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο αυτονόητο, κυρία Βούλτεψη, το πρόβλημα βρίσκεται στην προσπάθεια να οδηγηθεί σε άλλους δρόμους το κίνημα, σε λογικές δηλαδή συνενέσεων, για να περάσουν συγκεκριμένα μέτρα. Και αυτά τα μέτρα είναι παρόντα. Οι μάνικες δεν είναι για τις διαδηλώσεις. Οι μάνικες είναι για τις διαδηλώσεις, δεν είναι για τους δολοφόνους. Δεν είναι για τους δολοφόνους. Το DNA, οι κάμερες παρακολούθησης είναι για τις διαδηλώσεις. Οι γνωμοδοτήσεις του κυρίου Σανιδά είναι για τους διαδηλωτές και για αυτούς που παλεύουν για τα δικαιώματα. Άρα λοιπόν, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε και σε όλα. Άρα λοιπόν, το ζητούμενο σήμερα είναι από αυτές τις ενέργειες να απομονωθούν πολιτικά, να βγουν πολιτικά συμπεράσματα και φυσικά σε καμιά περίπτωση εμείς λέμε το λαϊκό κίνημα και το κίνημα της νεολαίας μπροστά στους αγώνες του, οργανωμένα, περιφρουρημένα, να απομονώσει λογικές και δυνάμεις που έχουν τη λογική και του μπάχαλου και τη λογική της κουκούλας. Να σας πω κάτι. Ο κύριος Λαπρόχνος, όχι, κυρία Βουλτεψη, παρακαλώ. Καραολίς και Δημητρίου κατά των Άγγλων. Πάμε σε διαφημίσεις να ηρεμήσει λίγο το κλίμα και σε λίγο πάλι το Αγγέλ προβοκάτορες, δεν κατάλαβα. Όχι, μα δεν είναι τώρα. Κύριε Γεωργιάδη. Καταρχάς, για λόγους ιστορικής δικαιοσύνης να πω ότι ο Καραολίς και ο Δημητρίου, χτυπήσαν εναντίον των κατακτητών στην Κύπρο. Και δεν είναι αυτό, δεν μπορεί να έχει καμία σύγκριση με ανθρώπους που σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε ένα αστικό. Δεν διακόπτω. Σε ένα αστικό κοινοβουλευτικό καθεστώς. Η οποιαδήποτε σύγκριση είναι η ιεροζηλία. Πάμε λίγο τώρα στην ουσία της υποθέσεως, κύριε Χατζηνικολάου, και θα πάρω από το τελευταίο για αυτό που είπαμε ότι χτυπάνε πολύ τους αστυνομικούς. Εγώ θα το πάω από τελείως διαφορετική βάση. Δεν θα πάμε στο μικροκομματικό τώρα Πασόκ Νέα Δημοκρατία, γιατί άκουσαμε τον κύριο Μπεγλίτη που είπε ότι δεν απέδωσε Μεγάλη Βρετανία το μέτρο με τις κάμερες και με το διντάψα του DNA. Πράγμα το Πασόκ έχει καταψηφίσει στη Βουλή αυτά τα μέτρα, όπως έχει καταψηφίσει και το μέτρο για τα καρτοκινητά, από ό,τι θυμάστε, κύριε Υπουργέ. Όμως ο κ. Σοχοίδης πριν από μια εβδομάδα στο θέμα είπε ότι και τα καρτοκινητά θα τα κρατήσει όπως τα έκανε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας και τις κάμερες και την τράπεζα DNA. Άρα, ασχέτως αν ο κ. Μπεγλίτης θεωρεί ότι δεν λειτουργεί στη Μεγάλη Βρετανία, ο αρμόδιος υπουργός λέει τα θέλω. Άρα, προφανώς ότι έχουμε μια ενδοπασοκική κόντρα. Είπε καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Πάμε λίγο όμως στην ουσία. Είδα τον κύριο Κουναλάκη. Ο οποίος είναι και τώρα, γιατί είναι κόντρα το να κάνει μια διαπίστωση γιατί ο κύριος Μπεγλίτης, ο κύριος Μπεγλίτης έχει μείνει στην παλαιά γραμμή Πασόκ. Αυτά τα λέγανε το καλοκαίρι που καταψηφίσανε. Ενώ αφού γίναν κυβέρνηση, η νέα γραμμή Πασόκ λέει τα θέλουμε. Αυτό εννοώ. Για να ο κύριος Μπεγλίτης δεν είπε ότι θα καταργηθεί κάτι από αυτά που υπάρχουν. Ναι, ότι δεν θα πάρουν πρόσθετα μέτρα. Επειδή όμως εγώ ήμουν βουλευτής το καλοκαίρι και άκουγα τι έλεγα. Και άκουγα ενδεχομένως και τον κύριο Μπεγλίτη. Δεν έχω τόσο καλή μνήμη, αλήθεια. Ένα μάλλον τον κύριο Μπεγλίτη που λέγανε αυτά τα επιχειρήματα για να δικαιολογήσω γιατί τα καταψηφίσανε. Και την πρώτη εβδομάδα που γίνανε κυβέρνηση, ο αρμόδιος υπουργός εξηγούσε και θα τα κρατήσει. Προφανώς έχετε ένα σχήμα στο μυαλό σας, αλλά δεν ακούσατε τίποτα. Πάμε λίγο τώρα στην ουσία. Ο κύριος λέει λοιπόν που είναι αλλάξει εδώ. Είπε κάτι πολύ ωραίο στην αρχή. Είπε πρέπει να προσέξουμε η αστυνομία να μην καταπατά συνταγματικά δικαιώματα πολιτών. Συμφωνούμε. Ναι. Όταν καταπατούνται τα συνταγματικά δικαιώματα των αστυνομικών, είναι σοβαρό θέμα. Βεβαίως. Ακούστε λοιπόν γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Νέος πρωθυπουργός της χώρας, ο Γιώργος Παπανδρέου. Νέος πρωθυπουργός της χώρας, ο Γιώργος Παπανδρέου. Ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής των Ελλήνων προγραμματικές δηλώσεις. Ναι. Τρίτη φράση. Δεν θα γίνουν φαινόμενα πλέον στην Ελλάδα όπως αυτό με τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του άτυχου μετανάστη στην Νίκαια. Πλήρης κατάρρευση τον πρωθυπουργό της χώρας του τεκμηρίου της αθότητας. Είναι σοβαρό θέμα το τεκμηρίου της αθότητας.
Τι λέτε. Άσε να αφήστε να ολοκληρώσω, κύριε τρομοκράτη. Αφήστε με να ολοκληρώσω λίγο. Αφήστε με να ολοκληρώσω λίγο. Δεν υπήρχε κανένα αυτόφορο σε αυτό το κείμενο. Είπατε τον κύριο Ραγκούση τρομοκράτη. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Αφήστε να μιλήσω για του αρχιτρομοκράτε, είπα. Όχι για τον κύριο Ραγκούση, κύριε Χατζηνικολάου. Επαναλαμβάνω. Ξυλοκοπήδη. Να μιλήσω λίγο, αγαπητέ. Να μιλήσω λίγο, αγαπητέ. Να μιλήσω λίγο, αγαπητέ. Να μιλήσω λίγο, αγαπητέ. Βγήκε η ακροδοκαστική έκθεση και της οικογένειας και της αστυνομίας που έλεγε ότι πέθανε από πνευμονικό είδημα. Όχι, κύριε. Και να σας πω κάτι, εάν βγει η τοξικολογική εξέταση που αναστήνει ο Κρήτης αυτή την εβδομάδα και είναι αυτός ο άτυχος, αυτός ο άτυχος άνθρωπος, τίκα στα ναρκωτικά, τι θα πείτε. Τι θα πείτε. Από πού να σας λέω εγώ, τι θα πείτε. Το ξέρετε. Δεν θα σας πω το ξέρω. Θα σας πω όμως ότι να βγαίνει ο Πρωθυπουργός, μην με διακόπτετε, μην με διακόπτετε. Δεν μπορώ να φωνάζω, μην με διακόπτετε. Όχι, δεν θέλω να κάνω διάλογο μαζί σας. Να κάνετε διάλογο, δεν καταλαβαίνω τους αρέσει, δεν θέλω μαζί σας. Λοιπόν, ξαναλέω, το τεκμήριο της αθωότητας είναι μείζον συνταγματικό δικαίωμα. Ανεβαίνει λοιπόν ο Πρωθυπουργός της χώρας στο βήμα της Βουλής των Ελλήνων και το καταπατά. Ούτε καμία δικαστική απόφαση καταδίκης υπήρχε, ούτε απολύτως τίποτα. Βέβαια. Αυτό είναι σοβαρό Βέβαια. Θέμα, αγαπητέ. Γιατί όταν και αν είχε γίνει, μη με διακόπτετε. Θα κάνουμε άγρο μας το και αυτό νέο, το καταλάβω. Μη διακόπτετε, επιτέλους. Σοβαρά. Μη με διακόπτετε. Έλεω. Ο Πακιστάνος που ξαναλέω, εάν η δικαστική απόφαση που να λέει ότι η συγκεκριμένη αστυνομική σκότωσε τον Πακιστανό, έχετε δικαίωμα να το λέτε. Όσο όμως δεν υπάρχει τέτοια δικαστική απόφαση, δεν έχετε κανένα δικαίωμα, ούτε εσείς, ούτε κανένας άλλος, να κατηγορήσει λίγη την ελληνική αστυνομία, κύριε. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Έχουμε μάθει να μισούμε τον αστυνομικό. Σοβαρά. Ο αστυνομικός, εάν δράσει, είναι κατηγορούμενος γιατί έδρασε. Εάν δεν δράσει, είναι κατηγορούμενος γιατί δεν έδρασε. Είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης, που βλέπουμε τον αστυνομικό και τον μισούμε. Μας έχει μείνει σύνδρομα στην επταετία. Εσείς πρώτος από όλους, από ό,τι φαίνεται. Εσείς πρώτος από όλους. Σοβαρά. Λοιπόν, εσείς νομιμοποίησατε την τρομοκρατία εδώ πέρα μέσα προ λίγο. Μην όλοι τα ακούσαμε. Όλοι τα ακούσαμε. Μόνο άγαλμα δεν θα τους κάνετε. Οι επαναστάτες και το πολιτικό έγκλημα. Ούτε επαναστάτες, ούτε πολιτικό έγκλημα. Κοινή δολοφόνη, κύριε. Και σκοτώνουν αθώους ανθρώπους. Και δεν σηκώνει αυτό. Ακούστε, δείτε. Δεν σηκώνει αυτό, αλλά. Τα αλλά εδώ δεν χωράνε. Κοιτάξτε, μην το καταλάβατε. Τα αλλά δεν χωράνε. Τα αλλά στο φόνο δεν χωράνε. Στο αίμα δεν χωράνε αλλά. Καταλάβετε το. Λοιπόν, και πολύ σωστά το είπε ο κύριος. Κλείνω. Όταν λοιπόν ζούμε σε μια κοινωνία όπου ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητας των πολιτών και δεν γίνεται σεισμός την άλλη μέρα, όπως θα είχε γίνει σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, αυτό δείχνει την νοοτροπία που υπάρχει στην Ελλάδα. Και αυτή την νοοτροπία πρέπει να τη σπάσουμε. Ο αστυνομικός υπάρχει γιατί εμείς τον βάλαμε. Η δημοκρατία τον έβαλε. Η δημοκρατία τον εκπαίδευσε. Η δημοκρατία τον χρησιμοποιεί. Είναι υπεράνω. Άρα δεν... Είναι υπεράνω. Όχι βέβαια. Φυσικά είναι υποκείμενο κριτικής. Αλλά δεν είναι υποκείμενο κριτικής μόνο ο αστυνομικός. Ακούστε. Όταν δεν είναι υποκείμενο κριτικής μόνο ο αστυνομικός. Να φέρω ένα παράδειγμα. Όταν σκοτώθηκε πέρσι, δολοφονήθηκε ο Γρηγορόπουλος, για μην υπάρχουν ενστάσεις. Όταν λοιπόν δολοφονήθηκε ο Γρηγορόπουλος, βγήκαμε όρθιοι να δικάσαμε. Είναι έτσι. Χωρίς αλλά. Θυμάμαι τον κύριο Λαζόπουλο σε μια εκπομπή που είπε ένας αστυνομικός, αλλά η βία. Και λέει τι αλλά, κύριε, εδώ πέθανε άνθρωπος, δεν έχει αλλά. Προχθές όμως που έγινε η επίθεση στο αστυνομικό τμήμα, ο ίδιος ο κύριος Λαζόπουλος λέει, αλλά η βία φέρνει βία! Κύριε δηλαδή Μεριάδη, στο ένα παιδί. Έχετε μια αιμονή με τον κύριο Λαζόπουλο. Δεν έχω αιμονή. Είναι τώρα κάθε φορά που συναντιόμαστε να μιλήσουμε για τρομοκρατία, προτρέπετε να εμφανίσετε τον κύριο Λαζόπουλο ως υπεύθυνο για τρομοκρατία. Λοιπόν, εσάς παρακαλώ. Το βλέπει 2 εκατομμύρια κόσμο. Επηρεάζει κόσμο, δεν αστείο. Επηρεάζει κόσμο, δεν αστείο. Δεν προσωπικό. Ο Άδωνης. Πάντως δεν είναι υποχρεωμένος ο κύριος Λαζόπουλος για να είναι καλός να συμφωνεί με εσάς. Όχι, αλλά δεν μπορούμε να το ασκήσουμε κριτική.
δηλαδή είναι παράνομο. Κριτική στη σάτυρα. Κριτική στη σάτυρα. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Δεν είναι πολιτική. Δεν είναι σάτυρα ο κ. Λαζόπουλος. Είναι πολιτική ή κανονική. Κανονικό αντικριτική. Και δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή οι Ινδοί έχουν τις αγελάδες εμείς έχουμε τον Λαζόπουλο και δεν ασκούμε κριτική. Αν είναι δυνατόν. Όλοι κρινόμαστε και Λαζόπουλο. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, για να κλείσω. Για να κλείσω. Ένα τελευταίο. Για να κλείσω ένα τελευταίο. Κλείνετε τα τελευταία 5 λεπτά. Η ουσία της υποθέσεως. Πρέπει η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της να σταθεί στο πλάι της ελληνικής αστυνομίας και να αποδείξουμε ότι θεωρούμε και τους αστυνομικούς τμήμα της κοινωνίας μας και όχι αντιπάλους μας. Γιατί έτσι φερόμαστε στο αστυνομικό όλα αυτά τα χρόνια.